Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στη τηλεόραση της Ζούγκλας. Παρακολουθείτε το Ζήσε τη Ζωή. Ελπίζω να είχατε μια πολύ όμορφη μέρα. Είμαστε ένα βήμα ακριβώς πριν τα Χριστούγεννα. Έξω γίνεται χαμός, όλοι αγοράζουν και από ό,τι αγοράζουν έτσι δώρα και παιχνίδια για τα παιδιά. Και από ό,τι άκουσα κιόλας, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι πωλήσεις. Και μάλιστα το μέτρο το οποίο είπαν για τις 7 Κυριακές ενδέχεται μετά το νέο έτος να αυξηθεί, γιατί από ό,τι άκουσα, οι εμποροϋπάλληλοι και οι έμποροι μείναν πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Ειδικά την Κυριακή αυτή έγινε ο χαμός σε όλα τα μαγαζιά. Σήμερα έχουμε ετοιμάσει πάρα πολύ ωραία πράγματα για εσάς. Έχουμε μαζί μας τον Αντώνη Ζέρβα, ο οποίος είναι καθηγητής φυσικής αγωγής και θα συζητήσουμε μαζί του για το TRX και πάρα πολλά άλλα ενδιαφέροντα πράγματα. Και αμέσως μετά η Ολυμπία Χριστοδουλή, αστρολόγος του myastro.gr, θα μας πει τις εβδομαδιαίες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Και θα καλησπερίσω αυτή τη στιγμή τον Αντώνη Ζέρβα. Καλώς ήρθες. Καλησπέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Έχω να σου πω ότι γενικώς, επειδή κάνω έρευνα αρκετά όσον αφορά τη γυμναστική και το πώς μπορεί να γίνει κάποιος είτε καθηγητής είτε να προπονηθεί σωστά, από όλους άκουσα τα καλύτερα για σένα. Μην με κάνεις όμως που κινείζω. Όχι, εντάξει. Αλήθεια. Είναι αλήθεια όμως. Και είναι πολύ σημαντικό όταν το ακούς από ανθρώπους του ίδιου χώρου. Ναι, ότι η αλήθεια είναι λίγο σπάνιο αυτό. Ναι, είναι σπάνιο και συμβαίνει και στο δικό σας χώρο, να σου πω την αλήθεια, το έχω συναντήσει πολύ καλά. Δηλαδή, υπάρχει μια, πώς να το πω, ένα σεβασμός στους ανθρώπους του χώρου, οι οποίοι πραγματικά είναι ένα βήμα παραπάνω από τους άλλους. Να πούμε ότι ασχολείσαι πάρα πολύ με το TRX. Ναι, είμαι master trainer της εταιρείας στην Ευρώπη mm-hmm. Και course instructor εδώ στη χώρα μας. Η δουλειά μας στη χώρα μας είναι να εκτελώ τα σεμινάρια της TRX και στην Ευρώπη η δουλειά είναι να γυρνάω από χώρα σε χώρα να ελέγχω την ποιότητα των σεμιναρίων που εκτελούνται mm-hmm. στις άλλες χώρες. Στην Ελλάδα το TRX ήρθε πρόσφατα σχετικά, αλλά έχει κατακτήσει καρδιές πολλών. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήρθε και τόσο πρόσφατα. Δεν ήρθε τόσο πρόσφατα. Η αλήθεια είναι ότι το TRX το φέραμε το 2008. Α, τέλη του 2008. Έχει καιρό. Σιγά σιγά προσπαθούμε να το αναπτύξουμε. Mm-hmm. Το 2009 γίνηκαν τα πρώτα σεμινάρια της εταιρείας. Η αλήθεια είναι ότι οι γυμναστές που ακολουθούν τα σεμινάρια ήταν η ζωντανή μας διαφήμιση. Σωστά. Όταν το δοκίμαζαν και όταν μπαίνανε μέσα στη λογική πώς εκτελούμε ασκήσεις mm-hmm. στον κόσμο, το λάτρεψαν. Δεν χρειάστηκε να κάνουμε κάποιο μεγάλο πρόμο. Ναι, θέλω να μου πεις λίγο την ιστορία του TRX, γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, αν την ξέρω σωστά. Πώς ξεκίνησε και πώς το ανακάλυψαν. Είναι τόσο καλό για το σώμα και τόσο αποδοτικό, ας το πω έτσι. Έγινε τελείως τυχαία η ανακάλυψή του για να καλύψει μια βασική ανάγκη να γυμνάζεται ο άνθρωπος. Ο Ράντι Χέντρικ είναι ο ιδρυτής και ο ευρετής του TRX Suspension Training. Ο ίδιος ήταν κομάντο στις Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις. Σε μία από τις επιστολές του στον Περσικό κόλπο, ήταν αυτοί για να φύγουν για μία αποστολή, περιμένουν το πράσινο φως μέσα σε ένα κλειστό χώρο σαν και αυτόν που είμαστε, για να φύγουν την αποστολή. Σε αυτόν τον χώρο μπορούν να περιμένουν από μία μέρα μέχρι ένα μήνα. Έτσι λοιπόν, επειδή ήταν αρκετές μέρες κλεισμένος και αυτός και οι φίλοι του, τέλειως τυχαία έβγαλε τη ζώνη του ζιουζίτσου, την έδεσε σε μία πόρτα και άρχισε να εκτελεί κάποιες ασκήσεις με το βάρος του σώματος πλάτης. Γύρισε για να κάνει στήθος, είδε ότι ήταν κοντή οι μάντες του ζιουζίτσου, οπότε πρόσθεσε κάτι μάντες από αλεξίπτοντα και άρχισε να κάνει κάποιες ασκήσεις για το στήθος. Μαζί μεταξύ τους οι φίλοι δοκίμαζαν διάφορες ασκήσεις, κοροϊδευμένο στον άλλο. Και στις επόμενες αποστολές είχε ετοιμάσει κάτι σαν το TRX. Mm-hmm. Δηλαδή από κάποιες ζώνες τα είχε γεράψει μόνος του. Σιγά σιγά οι φίλοι του ήθελαν και αυτοί. Και άρχισε να ετοιμάζει τους φίλους του. Έτσι λοιπόν από μια πολύ απλή ανάγκη, mm-hmm. παρουσιάστηκε σε ένα κλειστό περιβάλλον να γυμναστεί, εξαπλώθηκε και άρχισε να αναπτύσσει το TRX. Στην αρχή. Γιατί είχε όμως και πάρα πολύ εμφανή τα αποτελέσματα στο σώμα. Φυσικά. Αυτό ήταν και νομίζω ότι καταλάβαινε αμέσως ότι είχε αποτέλεσμα. Ο ίδιος δεν το κατάλαβε αμέσως. Ο ίδιος κατάλαβε ότι θα κρατήσει σε μια απλή καλή φυσική κατάσταση. Γιατί ήταν ήδη πολύ γυμνασμένος. Ακριβώς. Γι' αυτό και όλα στο TRX στην αρχή δεν λεγόταν TRX. Λεγόταν Traveler Exerciser. Από εκεί μείναν τα αρχικά του. Δηλαδή, λέει, θα κατασκευάσω ένα προϊόν όπου θα το παίρνει ο καθένας όταν ταξιδεύει οπουδήποτε mm-hmm. για να γυμνάζεται και να κάνει ασκήσεις. Έτσι λοιπόν, λεγόταν Traveler Exerciser. Όμως στο δρόμο του βρήκε έναν από τους κορυφαίους personal trainers της Αμερικής που λέγεται Fraser Quells, ο οποίος του λέει ότι μην το καταστρέψεις το προϊόν και λες ότι είναι μόνο για να ταξιδεύεις. Ναι, γιατί μέσα στα γυμναστήρια μπορεί να βρει
πολύ μεγάλη επίχυση. Και πράγματι, ο Fraser άρχισε το 2006, έγραψε το πρώτο σεμινάριο της TRX με όλο το ασκησιολόγιο και όλη την επιστήμη που κρύβει πίσω αυτοί οι δύο απλοί μάντες. Mm-hmm. Και έτσι άρχισε να εξαπλώνεται. Από μια πολύ απλή ανάγκη έχει γίνει αυτό που έχει γίνει σήμερα. Και για όσους από εσάς δεν γνωρίζετε τι είναι το TRX, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να δούμε έτσι το πρώτο βίντεο για να καταλάβει και ο κόσμος που δεν το γνωρίζει και ακριβώς να μπει και στη φιλοσοφία. Τι μας έχεις φέρει, ποιο να παίξουμε πρώτο? Θα παίξουμε ένα βίντεο που δείχνει τι επικρατούσε πριν την TRX και τι σημαίνει TRX. Ακριβώς, πάρα πολύ ωραία. Πάμε να το δούμε αν είμαστε έτοιμοι. Πάμε. Κάνε το σώμα σου μηχανή, αυτό ουσιαστικά είναι. Αυτό είναι το μότο μας. Γενικά, νομίζω ότι ο κόσμος το τελευταίο καιρό έχει στραφεί σε εναλλακτικές μεθόδους γυμναστικής. Έχει βαρεθεί λίγο τα γυμναστήρια με τη στενή μορφή. Αλλά το TRX είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί απευθύνεται και σε γυναίκες και σε άντρες. Ανεξαρτήτου σωματικού βάρους τόσο πολύ. Και χρειάζεται απλά θέληση, πιστεύω. Έτσι είναι. Από ό,τι είδες και στο βίντεο, γυμναζόντουσαν από πολύ υψηλό επίπεδο αθλητές. Mm-hmm. Μέχρι και μια κυρία απλά στο σπίτι της, το αγοράζει, το τοποθετεί στην πόρτα και εκτελεί ασκησιολόγιο. Αυτή είναι η μεγάλη επιτυχία, ότι μπορούμε να γυμνάσουμε οπουδήποτε, οποιονδήποτε, για οποιονδήποτε προπονητικό στόχο. Ουσιαστικά να πούμε λίγο δύο-τρία πράγματα όσον αφορά το TRX στη μορφή του. Είναι οι μάντες, οι οποίες τους κρεμάμε από το ταβάνι. Έτσι είναι. Ακριβώς. Λίγο, πες μου λίγο αυτό. Είναι ένας ημάντας, στην ουσία δύο ημάντες που κρεμιούνται σε ένα σημείο στήριξης. Μπορούμε να το κρεμάσουμε στο ταβάνι, μπορούμε να το κρεμάσουμε στην πόρτα του σπιτιού, αρκεί να είναι γερή και μας έρθει η πόρτα στο κεφάλι. Οπουδήποτε και αν θελήσουμε, η εταιρεία έχει λύσει για να το κρεμάσουμε. Στόχος είναι μέσα, οι επίσημες συσκευασίες συνοδεύονται και από ασκησιολόγιο και από DVD. Μάλιστα, εδώ να κάνω μια παρένθεση να πω ότι πρέπει οπωσδήποτε να κυνηγάμε την αυθεντική συσκευασία. Το κακό είναι ότι έχει εξαπλωθεί πάρα πολύ μη αυθεντικά TRX. Ο κόσμος να ξέρει ότι έχουμε ελάχιστα σημεία πώλησης. Το ένα είναι το επίσημο site της αντιπροσωπείας που είναι www.a2zfitness.gr. Τα δεύτερο είναι τα γυμναστήρια Holmes. Σωστά. Το γυμναστήριο Hercules στην Ερυθρέα. Επίσης το Fit Shop σαν site και το Pharmacy One. Οπουδήποτε, και τώρα κάναμε μια μεγάλη συνεργασία με την Extreme Stores που θα πουλάει το TRX Home Edition. Α, μάλιστα. Οπουδήποτε αλλού
Είναι μη αυθεντικά TRX. Σωστά. Δεν υπάρχει παραεισαγωγή, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Είναι αυτό που λέω σε όλους. Αν έρθω αύριο και σου φέρω μια Lamborghini και σου πω έχει 2.000 ευρώ, τι θα πεις ότι έχει. Ναι, σωστά. Και να σου πω κάτι, δεν νομίζω ότι και τα προϊόντα τα οποία έχουν βγει δεν είναι τόσο πολύ μεγάλη διαφορά σε σχέση με το TRX. Μιλάμε για πολύ μικρές διαφορές. Η αλήθεια είναι ότι στο μάτι δεν έχουν διαφορά. Ναι. Στην ασφάλεια έχουν τεράστια διαφορά. Πριν ένα μήνα μας πήρε ένας κύριος που μας είπε ότι έσπασε τον ώμο του. Επειδή έσπασε κάτι από τον εξοπλισμό του μη αυθεντικού TRX και έπεσε κάτω. Δεν παίζουν με αυτά. Και να σου πω τη μαύρη μου αλήθεια ότι στο σπίτι μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου με μη αυθεντικό εξοπλισμό. Το απογοητευτικό είναι στα γυμναστήρια. Είναι απαράδεκτο που επαγγελματικοί χώροι που βγάζουν λεφτά από το TRX δεν έχουν αυθεντικά. Γι' αυτό λέμε είναι πάντα. Είναι εσχροκέρδια μετά. Εσχροκέρδια και αυτό που ρωτάνε, έρχονται τα γυμναστήρια και μας ρωτάνε πώς θα βγάλουμε λεφτά. Έτσι, όπως πας, δεν θα βγάλεις ποτέ, θα κλείσεις. Σωστά. Με ημίμετρα ποτέ δεν έχεις μεγάλη επιτυχία. Και ο κόσμος νομίζω ότι αργά ή γρήγορα το καταλαβαίνει. Σε όλα τα πράγματα. Εμείς θέλουμε να πούμε στον κόσμο ότι να κυνηγάνε αυθεντικό εξοπλισμό και πιστοποιημένους trainers. Σωστά. Είναι το α και το ω. Ο καθένας μπορεί να γράψει σε μια κάρτα βέβαια ότι είναι προπονητής TRX. Εμείς προκαλούμε όλους τους προπονητές που βγαίνουν από τα σεμινάρια. Mm-hmm. Πρώτον, στον κόσμο μπορεί να μπει στο site της αντιπροσωπείας και είναι όλοι πιστοποιημένοι μέσα εκεί σε λίστα. Αν κάποιος από τους γυμναστές που το έχει πει στον κόσμο ότι, ότι είναι πιστοποιημένος, mm-hmm. δεν τον βρει στη λίστα να ξέρει ότι δεν είναι πιστοποιημένος. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι ότι λέμε πάντα στους εκπαιδευτές της TRX τα πτυχία να τα κολλάνε κοντά εκεί που κάνουν TRX. Σωστό να αυτό. Φαίνονται. Γιατί οι γιατροί κολλάνε παντού τα πτυχία τους. Έτσι και εμείς οι γυμναστές πρέπει να το κάνουμε. Σωστά. Και το τρίτο είναι ότι αν κάποιος πελάτης πάει σε έναν πιστοποιημένο trainer και μετά κάνει μάθημα με μη πιστοποιημένο, πιστέψτε με, η διαφορά είναι μεγάλη. Θα καταλάβει, καταλάβει. Είναι τεράστια η διαφορά. Σίγουρα. Ακόμη και trainers. Ήδη τώρα το ότι έρεξε είναι πολύ διαδεδομένο. Mm-hmm. Παλιότερα, όταν εκτελούσα σεμινάρια, έλεγα στα σεμινάρια στον κόσμο που έρχονταν: έχετε ακουμπήσει ποτέ TRX? Και με κοιτάγανε καλά-καλά, γιατί κανείς δεν είχε ακουμπήσει. Τώρα οι περισσότεροι κάνουν μαθήματα κιόλας. Ναι. Όταν τελειώνει το σεμινάριο, εγώ τους υπόσχομαι ότι θα τους αλλάξουμε τη λογική που σκέφτονται να γυμνάζουν τον κόσμο. Όταν τελειώνουν, λένε: όχι μόνο μας άλλαξε τη λογική, ντρεπόμαστε για το τι κάναμε τόσο καιρό στον κόσμο. Ξέρετε, και αυτό το παράπονο που ακούω πολλές φορές και από φίλες μου που γυμνάζονται χρόνια και από εμένα την ίδια, μη σου πω, σε διάφορες περιπτώσεις που μπορώ να σου αναφέρω, είναι ότι υπάρχουν πράγματα που μπορούν. Εγώ το έχω κάνει σε 20 μέρες. Έχει αλλάξει το σώμα μου, για παράδειγμα. Mm-hmm. Με ένα συγκεκριμένο τρόπο που ακολούθησα. Και άλλες φορές υπάρχει περίπτωση να κάνω 3-4 μήνες γυμναστήριο και να μην δω καμία αλλαγή. Φυσικά. Γιατί είναι λάθος. Αν δεν σε παρακολουθεί κάποιος να σου δίνει αυτό το λίγο παραπάνω που θέλεις, εκεί που ξαφνικά αρχίζει και καίγεται το σώμα σου, θέλει και αυτή τη μία επανάληψη παραπάνω, και αν δεν το κάνει ο άλλος, δεν βλέπεις αποτελέσματα. Ακριβώς. Και αυτό είναι που λέμε, δώσε αποτέλεσμα στον κόσμο και να έχεις πάντα δουλειά. Και σαν γυμναστής γυμναστηρίου, αλλά και σαν personal trainer. Η δουλειά μας είναι μετρήσιμη. Mm-hmm. Αυτό που μου λένε πολλοί γυμναστές σε σεμινάρια, personal trainer, είμαστε και λίγο ψυχολόγοι, είμαστε και λίγο. Δεν είσαι τίποτα από όλα αυτά. Είσαι εκεί για να δώσεις αποτέλεσμα. Mm-hmm. Οπότε, επειδή είναι όλα μετρήσιμα και επειδή θα μου ζητήσει στο τέλος του μήνα να έχουν αφαιρεθεί πόντι από το σώμα σου, να έχουν αφαιρεθεί κιλά και τα πάντα, οι καταναλωτές, ας πούμε, να το σκέφτονται έτσι. Σωστά. Και μου έδωσε την καλύτερη πάσα για να μου πεις ουσιαστικά τι προσφέρει το TRX στο σώμα μας. Το TRX στο σώμα μας προσφέρει τα πάντα. Mm-hmm. Τι θέλεις να κάνεις στο σώμα σου? Συνήθως, θα σου το πω πιο γενικά, σαν να είμαι ένας μέσος καταναλωτής, πες το έτσι. Mm. Οι άνθρωποι θέλουν να χάσουν λίπος περισσότερο, δηλαδή να κατέβουν έτσι τα ποσοστά και να δουν λίγο γράμμωση. Αυτό που μας λένε πάντα. Τι θες να κάνεις στο σώμα σου, γράμμωση. Σου λέει το μέσο άνθρωπο που τι θα θέλεις. Η αλήθεια είναι ότι ό,τι και αν θέσουμε προπονητικό στόχο, μπορούμε να το έχουμε. Mm-hmm. Μπορούμε να κάνουμε και αερόβια προγράμματα με το TRX και αναερόβια προγράμματα. Mm-hmm. Και να κάνουμε μέχρι ενός σημείου κάποια μυϊκή υπερτροφία. Mm-hmm. Και κυρίως, γυμνάζουμε τον πυρήνα του σώματος όλη την ώρα. Αν θέλουμε να έχουμε το κέντρο, την κοιλιά. Ακριβώς. Κοιλιακή ραχαία είναι. Mm-hmm. Χοντρικά, για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Αν θέλουμε το σώμα μας να έχει περιφερειακή δύναμη, πρέπει να έχει εγγύη σταθερότητα. Αυτό ξεκινάει από τον πυρήνα του σώματος. Σωστά. Οτιδήποτε άσκηση και αν κάνουμε, γυμνάζουμε τον πυρήνα του σώματος.
Αυτή είναι η μαγεία νομίζω του. Ότι και η τάση γενικά των νέων, πρώτα από των εναλλακτικών μορφών άσκησης, έχει δείξει, για παράδειγμα, όπως και το πιλάτες, που έχει μπει πολύ στη ζωή μας, ότι όταν γυμνάζεις την κοιλιά και όταν κρατάς έτσι σφιχτά το σώμα σου στους κοιλιακούς μυς και στους αχαίους, γυμνάζεις, έχει να κάνει με το βάρος του σώματος. Αν βάλεις δύναμη σε αυτό το σημείο συνεχόμενα για να κρατηθείς είτε στον αέρα είτε σε μία θέση, θα καταλήξεις αμέσως τη διαφορά. Ακριβώς. Έχουν βγει πολλές εναλλακτικές μέθοδοι γυμναστικής. Mm-hmm. Το πιλάτες, γιόγκα, πάντα υπήρχαν, αλλά τώρα είναι, έχουν κάνει στην Ελλάδα ένα τεράστιο άνοιγμα στην αγορά. Δηλαδή πάντα είχαμε στις αίθουσες του γυμναστήριου πιλάτες, πάντα είχαμε γιόγκα. Απλώς ο κόσμος βαρέθηκε το στατικό μηχάνημα. Ναι, ναι. Και είναι λογικό. Άμα αναλογιστείς ότι ένας μέσος άνθρωπος κάθεται στη ζωή του 23 ώρες το 24ωρο, δουλεύει, κοιμάται, ναι, τρώει, όλα αυτά είναι καθιστικά. Ναι. Δεν ζητάει όταν έρθει στο γυμναστήριο να κάτσει για να κάνει, ναι, άσκηση. Ζητάει κάτι διαφορετικό. Κάτι διαφορετικό, κάτι να τον εκτονώσει. Και ζητάει και αποτέλεσμα, έτσι. Σωστά. Αυτό είναι το περισσότερο, σου λέω, το 100%. Ζητάει και αποτέλεσμα που πρέπει να το δώσουμε. Δεν γίνεται αλλιώς. Γυναίκες ή άντρες το προτιμούν περισσότερο? Κοίταξε. Έχει τους φανατικούς απ' όλα. Το πρόβλημα με πολλά από αυτά τα προγράμματα ήταν ότι δεν μπορούσαμε να τραβήξουμε τους άντρες από τα γυμναστήρια, να φύγουν από τα βάρη, τα βάρη, και να έρθουν. Το TRX έχει κατορθώσει τα βάρη, τους σκληροπυρηνικούς, να τους βάλει μέσα. Γιατί είναι πολύ έντονα. Πάρα πολλοί γνωστοί μου κάνουν TRX. Και προκαλούν, επειδή έχει αυτό που λέμε, προκαλεί στον εαυτό σου να φτάσει και πιο ψηλά και πιο ψηλά, mm-hmm, πάντα μπαίνουν μέσα. Και κυρίες φυσικά, γιατί βλέπουν θεματικά αποτελέσματα. Νομίζω ότι είχα δει και στην τηλεόραση την Δέσποινα Βανδύ. Και η Δέσποινα Βανδύ είχε κάνει έτσι στην Ελένη Μενεγάκη μια παρουσίαση ουσιαστικά και έλεγε για το πόσο πολύ μεγάλη διαφορά είδε στο σώμα της. Ακριβώς. Και η Δέσποινα Βανδύ και η Τατιάνα Στεφανίδου και κάποια άλλη παρουσιάστρια που δεν θυμάμαι το όνομα γιατί δεν βλέπω πολύ τηλεόραση απλώς. Δεν πειράζει. Άμα δουλεύεις όλη μέρα και γυμνάζεσαι τόσο ωραίες γυναίκες. Ναι, και είναι πολύ γνωστή. Και δεν πειράζει. Ναι. Θέλω να μου πεις το επόμενο βιντεάκι, μπορούμε να δείξουμε τι περιλαμβάνει. Πάλι θα δούμε ένα βιντεάκι πρόμο, το οποίο δείχνει πώς τα διάφορα αγωνίσματα, mm-hmm, εμπεριέχουν μέσα και κινήσεις που κάνουμε στο TRX. Ωραία. Πάμε να το δούμε. Αν δεν είμαστε, θέλουμε δύο λεπτάκια. Ωραία. Έτσι πήρατε μια γεύση για το TRX. Εμείς θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε δύο λεπτάκια θα είμαστε και πάλι κοντά σας για να συζητήσουμε πέρα από το TRX και για μια καινούργια ακόμα μορφή γυμναστικής, το Antigravity. Σε δύο λεπτάκια και πάλι κοντά σας.
findforme.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας findforme.gr. findforme.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του ζούγκλα.gr. Αφασία.gr και η τηλεόραση της Ζούγκλας διοργανώνουν τον απόλυτο χριστουγεννιάτικο διαγωνισμό. Σας χαρίζουν ένα iPad 4ης γενιάς αξίας 720 ευρώ. Λάβετε μέρος στο διαγωνισμό κάνοντας τώρα like στο αφασία.gr και μπείτε στη μεγάλη κλήρωση. Γίνετε κι εσείς αφασία, γιατί παραδεχτείτε το, είμαστε αφασία. Πάλι μετά το σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα και είμαστε εδώ μαζί με τον Αντώνη Ζέρβα και μιλάμε για το TRX, την επανάσταση ουσιαστικά στη γυμναστική, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, έτσι είναι. Μας έχεις φέρει και ένα βίντεο από τον ιδρυτή. Ακριβώς. Πες μας δύο πράγματα για αυτό το βίντεο. Είναι με τον Ράντι Χέντρικ που είναι ο ιδρυτής της TRX και μας δείχνει πώς γυμνάζεται, πώς θέτει στόχους στον εαυτό του για να τους πιάσει.
Γιατί πάνω απ' όλα είναι ο ίδιος αδρεναλοεξαρτούμενο άτομο. Mm-hmm. Το αρέσει να θέτει έτσι υψηλούς στόχους και γυμνάζεται σκληρά. Θα το δείτε τώρα στο βίντεο. Ουσιαστικά πάμε να το δούμε. Movement is the power of action in all of us. The force that brings us together. The fire that makes us stronger when we're alone. The art of becoming better at everything, despite your age. The determination that makes us rage against every injury and overcome the pain that derails our momentum. This is my move. It all starts here. What are you moving towards? Καλωστά, έτσι είδαμε και τον ιδρυτή. Πάρα πολύ καλό, δεν το συζητώ. Θέλω να μου πεις αν υπάρχουν ενδείξεις για το TRX, αν κάποιος, κάποια πάθηση ή οτιδήποτε, δεν μπορεί να Όχι, το κάνει. Όλοι μπορούν να κάνουν. Όποιος έχει κάποιο πρόβλημα, πρέπει να προσαρμόσουμε ανάλογα την άσκηση. Έχουμε και ειδικό σεμινάριο, μάλιστα, mm-hmm. το TRX Sports Med, όπου εκεί μαθαίνουμε στους γυμναστές να χειρίζονται τους σημάντες σε ειδικές κατηγορίες mm-hmm. Ασκουμένων, που έχουν διάφορα μυοσκελετικά προβλήματα. Και πάλι μου δώσε την καλύτερη πάσα για να δούμε και το επόμενο βίντεο, το οποίο έχει να κάνει ουσιαστικά με τα σεμινάρια για ανθρώπους από εσάς που ενδιαφέρεστε να πάρετε το δίπλωμα του TRX. Ακριβώς. Και να γίνετε εκπαιδευτές κανονικά, instructors. Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ ανερχόμενο. Θα πούμε, πώς το πω. Fitness trend. Ναι, ακριβώς. Στην Ελλάδα και γιατί όχι στο κάτω-κάτω. Και πες μας 2-3 πράγματα για τα σεμινάρια πριν το δούμε κιόλας στο βίντεο. Τα σεμινάρια διαρκούν μία μέρα 8 ώρες. Mm-hmm. Δίνουμε διεθνή πιστοποίηση. Φέραμε λίγο τη μόδα στην Ελλάδα της διεθνής πιστοποίησης. Που αυτό τι σημαίνει με απλά λόγια, ότι ο γυμναστής πάει να πει ότι έχει το μίνιμουμ των δυνατοτήτων για να διδάξει σε ένα άτομο ή σε τάξεις TRX. Αυτό είναι διεθνώς αναγνωρισμένο το δίπλωμα από όλα τα μεγάλα κολέγια, τα αμερικανικά κολέγια και τους παγκόσμιους οργανισμούς. Mm-hmm. Και έτσι, αν χρειαστεί κάποιος γυμναστής να φύγει από την Ελλάδα λόγω της κρίσης που έχουμε. Και δεν είναι και λίγοι, έχω και να δεν σου πω. Είναι και λίγοι. Να πάει κάπου να αλλού να δουλέψει κάποια άλλη χώρα, είναι αναγνωρισμένο πτυχίο. Μπαίνει και διδάσκει. Δεν είναι ένα απλό πτυχίο. Ναι, και θα κάνω μια μικρή παρένθεση, γιατί είμαστε και ενημερωτική εκπομπή. Σήμερα στο ραδιόφωνο άκουγα ότι οι αιτήσεις ανθρώπων από την Ελλάδα για να δουλέψουν στην Νορβηγία το τελευταίο δίμηνο έχουν ανέβει 49%. Ξέρεις για να πάνε είναι... από την Ελλάδα στην Νορβηγία. Μωρέ, καλά κάνουν. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Λόγω της δουλειά μου ταξιδεύω πάρα πολύ. Ναι. Είμαι σχεδόν 2 Σαββατοκύριακα το μήνα εκτός χώρας. Θα το ακούσω και το λέω και στους γυμναστές, σαν τη χώρα μας δεν είναι πουθενά. Πουθενά, συμφωνώ. Το δεύτερο είναι ότι όσον αφορά τη γυμναστική, πρέπει να είναι πολύ καλά εφοδιασμένοι για να μπορέσουν να σταθούν στο διεθνές στερέωμα. Ναι. Δεν είναι καθόλου εύκολα τα πράγματα. Θέλει παραπάνω εκπαιδεύσεις. Mm-hmm. Αν θες να κάνεις κάτι, σωστά. Αν θες τώρα να είσαι ένας απλός που δίνει τις πετσέτες στα ποδητήρια. Βέβαια. Είναι απλό να γίνει αυτό το πράγμα. Αλλά αν θες να κάνεις κάτι, θέλει εφόδια συνεχόμενα. Είναι πολύ σκληρά τα πράγματα έξω. Και αυτό ισχύει για όλα τα επαγγέλματα. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι αν έχεις πάρει ένα πτυχίο, ξέρω εγώ, αρχιτέκτονα, θα πάψεις ουσιαστικά να εξελίσσεσαι ως άνθρωπος. Όχι, όχι. Και ως επαγγελματίας. Πρέπει να συνέχεια να εξελίσσονται τα πράγματα. Συνέχεια. Και στις άλλες χώρες σου ζητάνε κάθε χρόνο να παρουσιάζεις σεμινάρια. Ναι, σωστά. Εδώ πέρα, το μόνο κακό που έχουμε, ένα μικρό ελάττωμα που έχουμε, είναι ότι είμαστε παντογνώστες. Ναι. Και ό,τι δηλώσεις είσαι.
έξω δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και παραμένουν υπάρχει και στάσιμοι. Υπάρχει αυτό το φαινόμενο, mm-hmm. αλλά σε πολύ μικρότερη κατηγορία. Αλλά θέλω να πω ότι η χώρα μας, όσον αφορά τη γυμναστική, είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Mm-hmm. Γιατί πηγαίνουμε έξω και θεωρούμε τις άλλες μεγάλες χώρες, Γερμανίες, Αγγλίες, από εδώ, από εκεί, ότι είναι σε κορυφαία επίπεδο και όλα αυτά. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, γιατί εγώ διδάσκω σε αυτές τις χώρες. Mm-hmm. Όταν είσαι στο κέντρο του Λονδίνου, όταν είσαι στο Μόναχο, Φραγκφούρτη ή κάπου, ναι, είναι πολύ καλό το επίπεδο. Θέλουμε πολλά χρόνια να τους πλησιάζουμε. Αλλά όταν βγαίνεις στην επαρχία να διδάξεις, ναι. εκεί τα πράγματα είναι τραγικά. Η δική μας επαρχία, η ελληνική επαρχία είναι πολύ καλό, πολύ ψηλό το επίπεδο. Δεν έχουμε σχέση. Ξέρεις, γιατί πιστεύω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι από την επαρχία θα μπουν στη διαδικασία να ανοίξουν ένα γυμναστήριο ή να γίνουν personal trainers, θα έρθουν στην Αθήνα και θα το παλέψουν πάρα πολύ. Και θα το έχουν σκεφτεί αυτό. Πάρα πολύ καλά πριν το κάνουν. Και γι' αυτό ίσως και το επίπεδο στην επαρχία είναι καλό. Και βλέπω ειδικά και σε νησιά πάρα πολύ καλούς γυμναστές. Ακριβώς. Μου έχει τύχει πολλές φορές να πα στη Ρόδο να δει. Εκεί ήθελα να καταλήξω στη Ρόδο. Έχω κάτι φίλες που έχουν ένα γυμναστήριο. Είναι εκπληκτική δουλειά. Τους λέω, είσαστε τρελές. Τι κάνετε εδώ, που δεν έχουμε τέτοιους ωραίους χώρους στην Αθήνα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Πρόσφατα δίδαξα στην Πάτρα, mm-hmm. στο Έβαθλο, ένα πολύ ωραίο γυμναστήριο. Και έμεινες άνοδος. Λέω, παιδιά, τι χώρος ωραίος. δεν είναι έτσι τα πράγματα έξω. Απλώς μας πιάνει μια ξενομανία. Ακούω και συναδέλφους να λένε, εγώ σπούδασα εκεί, πήγα και παρακολούθησα εκεί. Είναι επόμενη ερώτηση. Ναι. Και ας σταματήσουμε την ξενομανία. Είμαστε σε αρκετά καλό επίπεδο. Το μόνο που πρέπει να φύγει από τον Έλληνα είναι η μεμψημυρία. Ναι. Και όλα τα άλλα θα έρθουν. Ακριβώς. Να σταματήσει το εγώ συνέχεια. Που από το πρωί που σηκώνεται μέχρι το βράδυ που κοιμάται, ξέρεις ποιος είμαι εγώ και τι κάνω εγώ. Αυτό ναι, το πράγμα ακούς συνέχεια. Ναι. Και μόλις κατεβάσουμε λίγο το εγώ μας και έρθουμε στο ίδιο επίπεδο, τότε θα καταλάβουμε ότι είμαστε πολύ καλά. Και εμείς θα πάμε να δούμε φυσικά πώς μπορεί να γίνεται εκπαιδευτής, το λέτε, instructor κανονικά, πώς είναι ο επίσημος όρος. Πώς μπορεί να γίνεται trainer για το TRX. Πάμε να το δούμε. Career Assistant Training Course is all about teaching instructors how to lead a class. We teach the basic use of the TRX. We go over the anatomy over each part of the TRX, and then we go over 6 procedures that help instructors have their classes run more smoothly. What I like best about the group suspension training course is the hands-on work we get with our instructor and also the ability to learn from other individuals who are in the fitness field. It taught me really how to use my voice and my motions to cue groups of people into switching their levels and changing their body and working to the music. We go over all the exercises within detail and they get to instruct each other. I think it helps them a lot to gain what they may be doing correctly or incorrectly. Θέλω να μου πεις πότε είναι το επόμενο σεμινάριο που μπορεί κάποιος έτσι να παρακολουθήσει. Καλή ερώτηση. Πότε είναι το επόμενο σεμινάριο? Σίγουρα είναι το Γενάρη. Το Γενάρη. Απλώς επειδή τώρα είμαι στη διαδικασία που φτιάχνουμε τον καινούριο χώρο της εταιρείας, δεν έχει καθοριστεί η ημερομηνία. Για όσους όμως ενδιαφέρονται, από ποια, είτε στο Facebook είτε στη δική σας ιστοσελίδα. Λοιπόν, www.a2zfitness.gr είναι επίσημη σελίδα. Mm-hmm. που έχουμε τις αντιπροσωπείες, που εκεί αναρτώνται όλα τα σεμινάρια για όλες τις εταιρείες που έχουμε. Ωραία. Μετά, στο Facebook είναι Αντώνη Ζέρβας TRX. TRX Suspension Training Ελλάς και A to Z Fitness. Είναι οι τρεις σελίδες στο Facebook, όπου εκεί ανακοινώνονται πάλι τα σεμινάρια και είναι πιο άμεση επικοινωνία. Ωραία. Εκεί θα βρούμε τα σεμινάρια. Οπότε στο νου που θα αναρτηθούν και όλες τις καινούργιες ομιλίες. Το Γενάρη μόλις ανοίξει ο καινούριος χώρος, που είναι ένας μοναδικός χώρος. Mm-hmm. Εδώ στην Κηφισιά κιόλας, κοντά μας θα είναι. Εδώ στην Κηφισιά είναι ένας διαδραστικός χώρος άθλησης. Είναι ο πρώτος διαδραστικός χώρος άθλησης στην Ελλάδα. Όπου είναι φτιαγμένος με τις καλύτερες συνθήκες, ενεργειακές συνθήκες για να γίνονται πλέον τα σεμινάρια. Φέρνουμε πολύ καλού υψηλού επίπεδου σεμινάρια, αλλά θέλουν και τον καλύτερο χώρο για να γίνονται. Σωστά. Τώρα φτιάχνουμε και τον καλύτερο χώρο. Αλλά ταυτόχρονα μου ήρθε η ιδέα, αφού έχεις το χώρο, δεν τον ανοίγεις και στον κόσμο να γυμνάζεται με τα New Fitness Trends. Σωστά, ναι. Θα γυμνάζεται και με το New Fitness Trend και θα γυμνάζεται και με τους κορυφαίους γυμναστές. Όλοι θα είναι Master Trainers. Πάρα πολύ ωραία. Για διάφορα αντικείμενα που έχουμε. Για να γυμνάζουν τον κόσμο. Ταυτόχρονα θα είναι ένας χώρος σεμιναρίων, άσκησης τέχνης, γιατί θα είναι και διαδραστικός χώρος τέχνης, art gallery, μέσα στον χώρο της γυμναστικής. Και τώρα μέσα στο Γενάρη, από ό,τι κατάλαβα, θα είναι και έτοιμο. Ελπίζω. 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 Λοιπόν, και νομίζω ότι πρέπει να μου πεις και δύο πράγματα για το anti-gravity.
Το οποίο πιστεύω ότι τις τηλεθεάτριες θα τις τραβήξει αρκετά. Το Undergraduate είναι το άλλο παιδί της A2Z. Mm-hmm. Γενικά, εμάς μας αρέσει στην εταιρεία να κρεμόμαστε. Το Undergraduate είναι έτσι. Το TRX πήγαμε στο Undergraduate. Βέβαια, στο Undergraduate δεν πατά στο έδαφος. Τελείως. Είναι ένα καινούριο σύστημα άσκησης yoga, mm-hmm. όπου ο ιδρυτής του, ο Christopher Harrison, ξεκινώντας από τα acrobatics, είναι το πανί που κρέμεται ένα μονό πανί. Έχω δει και μου αρέσει πάρα πολύ. Του ήρθε μια μέρα ιδέα να κρεμάσει σε δύο μεριές αυτό το πανί. Και έτσι γεννήθηκε η ιδέα του Undergravity. Mm-hmm. Είναι ο ιδρυτής του συστήματος, είναι η πρώτη εταιρεία που ξεκίνησε. Να πούμε και στον κόσμο ότι όπου δεν βλέπουν Undergravity είναι μια φτηνή απομίμηση των πραγμάτων. Ξεκρεμάνε κουρτίνες και το κάνουν Undergravity. Και δεν είναι έτσι τα πράγματα. Θέλουμε ηθικά πανιά, ακροβατικά πανιά που στηρίζονται στα πιο υψηλή αντοχή καραμπίνες, του πιο υψηλή αντοχή σημάντε. Mm-hmm. Και βέβαια τα πανιά πρέπει να είναι πιστοποιημένα. Ναι. Προσοχή, προσοχή. Εκεί δεν είναι σαν το TRX που έχουμε ασφάλεια. Και αν κάτι δεν πάει καλά, ο κόσμος θα χτυπήσει. Ναι. Οπότε, όπου θα βλέπουν το σήμα της Undergravity που είναι ένα αστέρι, εκεί να πηγαίνουν. Οπουδήποτε mm-hmm. αλλού, τα πράγματα, σας το λέω, είναι επικίνδυνα. Μάλιστα. Και βέβαια, από πιστοποιημένους εκπαιδεύτες Undergravity, mm-hmm. υπεύθυνη εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι η Bessie Trigger, όπου πιστοποιημένοι να γυρνάνε τον κόσμο τούμπα στα πρώτα 5 λεπτά, ανεξαρτήτως αν είναι 18 ή 58-68 χρονών. Νομίζω ότι πρέπει να το δούμε οπωσδήποτε για να καταλάβετε κι εσείς έτσι περισσότερα για αυτό το πάρα πολύ ωραίο άθλημα που μπορείτε να κάνετε και να τονώσετε έτσι ακόμα περισσότερο το σώμα σας. Πάμε να το δούμε. Внимание! Говорит и показывает Москва. Работают все центральные каналы телевидения. Смотрите и слушайте Москву. Νομίζω ότι πρέπει να, αν δεν το έχετε καταλάβει ήδη, θα μας το πει και εδώ πέρα ο Αντώνης, ότι το κάνει και η μέτρου του ίδιου ουσιαστικά το συγκεκριμένο πράγμα, που έχει το άψογο σώμα στην ηλικία αυτή, πια. Η Μαντόνα. Μαντόνα. Η αλήθεια είναι ότι η Μαντόνα ανακάλυψε την Gravity και έχει πάθει μια ιστερία. Ναι. Και μάλιστα το πρόμο βίντεο που είδαμε είναι από τα γυμναστήριά της στη Ρωσία. Πολλά celebrities κάνουν Undergravity στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη. Οι μεγαλύτερες αλυσίδες γυμναστηρίων παγκοσμίως είναι πιστοποιημένες Undergravity mm-hmm. αλυσίδες. Και εδώ πέρα κάποια celebrities έχουν δοκιμάσει Undergravity και τους αρέσει πάρα πάρα πολύ. Ξέρεις, είναι αυτό το παιχνίδι με το σώμα ουσιαστικά. Και ουσιαστικά δοκιμάζεις τον εαυτό σου και την ισορροπία σου και όλο αυτό το πράγμα. Αλλά την άλλη δεν είναι αυτό το μονότονο που λέγαμε πριν. Η Undergravity ήρθε, όπως είπε ο Christopher, για να σου εκτοξεύσει τις ενδοφρύνες. Mm-hmm. Σε γυρνάει τούμπα, είναι λίγο ρυψοκίνδυνο, είναι λίγο ακροβατικό, mm-hmm. έως πολύ ακροβατικό. Ξαφνικά νιώθεις άλλος άνθρωπος. Ναι. Εγώ όποτε κάνω Undergravity, θέλω ένα δύο ώρο για να συνέλθω όταν κατέβω. Ναι. Όχι την κούραση. Φεύγεις. Είναι κάτι άλλο. Φεύγει το μυαλό, φεύγει το σώμα, πετάς. Mm-hmm. Θέλεις κανένα δύο ώρα μετά για να συνέλθεις. Όχι σωματικά, επαναλαμβάνω. Λίγο να φέρεις το σώμα, αλλά εθίζεσαι. Εθίζεσαι αυτό. Είναι κάτι το μοναδικό. Mm-hmm. Αλλά πάλι λέμε προσοχή. Δεν είναι σαν το TRX που. Εντάξει, όχι ότι δεν θέλει εκπαίδευση, γιατί αλλιώς σκοτώνει τον κόσμο. Αλλά εκεί μπορεί ο κόσμος να ανοίξει το κεφάλι του. Ναι, ναι. Θέλει πολύ καλά εκπαιδευμένους εκπαιδευτές mm-hmm. Να είναι πιστοποιημένοι. Και πανιά υψηλότερη ποιότητα. Αν δεν δουν πάνω στο πανί τα αστεράκι, μην ανέβουν πάνω στο πανί. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο.
Πες εσύ. Όχι, ήταν πολύ ωραία συζήτηση. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Σας περιμένω στον καινούριο χώρο, στο Lab. Εγώ προσωπικά θα έρθω οπωσδήποτε. Αλλά πες μου πώς θα είναι το όνομα. A to Z, The Lab. The Lab, A to Z, The Lab. The Lab. Μάλιστα. Και για όσους από εσάς θέλετε να ασχοληθείτε με το TRX επαγγελματικά ή με το, και με το Antigravity, γιατί ούτως ή άλλως και σε αυτό κάνετε σεμινάρια. Και με το Antigravity και τώρα έχουμε και κάποιες άλλες εταιρείες που θα μας δοθεί ευκαιρία να τα πούμε. Και βέβαια, θα τα ξαναπούμε. Που είναι η Trigger Point και η Flowing. Μάλιστα. Θα μου πεις και μετά το τέλος της εκπομπής τι είναι αυτά τα δύο, γιατί ναι, εγώ θέλω να μαθαίνω και ό,τι καινούριο υπάρχει. Οπότε θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας έτσι μετά, για μετά τις γιορτές, να δούμε πότε θα μπορέσεις και εσύ, γιατί και φεύγει και συνέχεια στο εξωτερικό. Ναι, εντάξει. Οπότε να δούμε και τα υπόλοιπα. Να σου ευχηθώ καλές γιορτές. Και εγώ. Να περάσεις πολύ όμορφα. Να φάτε πολύ για να έχουμε μετά εμείς γυμναστές δουλειά. Έτσι. Ό,τι καλύτερο ήταν αυτό. Ναι. Θα περάσουμε σύντομα με διαφημιστικό διάλειμμα και σε δύο λεπτά και είμαστε μαζί σας και με την Ολυμπία Χριστοδούλη για να μάθουμε τι λένε τα άστρα για τις επόμενες μέρες. Findforme.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας Findforme.gr. Findforme.gr, η νέα, πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoongla.gr. A newborn king to see, pa-rum-pa-pum-pum. Our finest gifts we bring, pa-rum-pa-pum-pum. To lay before the king, pa-rum-pa-pum-pum. Rum-pa-pum-pum, rum-pa-pum-pum. So to honor him, pa-rum-pa-pum-pum. Επιστρέψαμε και πάλι και μετά το TRX και αυτό το υπέροχο το Antigravity που σίγουρα θα δοκιμάσω, ήρθε η ώρα να μάθουμε τι θα γίνει τις επόμενες μέρες αστρολογικά. Ολυμπία, μας ακούς? Καλησπέρα, χρόνια πολλά σε όλους. Καλησπέρα, χρόνια σου πολλά, τι κάνεις? Είμαι πολύ καλά. Εμείς θα είμαστε. Εμείς θα είμαστε καλά τις επόμενες μέρες. Τι να πω, είναι πολύ περίεργα τα πράγματα για αυτή την εβδομάδα, παρόλο που κινούμαστε σε ένα γιορταστικό κλίμα. Δεν θα λέγαμε ότι είναι και ιδιαίτερα εύκολα, μια και αυτό που δεσπόζει στους ουρανούς για την εβδομάδα αυτή είναι η αντίθεση του Άρη ουρανού, που λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι, είναι μια θυμάμαι. Ιδιαίτερα δύσκολη και ενεργειακή όψη, η οποία θα ισχύσει σχεδόν για όλες τις ημέρες, κορυφώνεται την Τετάρτη, αλλά έχει προστίγμα της σε όλη την εβδομάδα.
και μιλάει για ρήξεις, για ανατροπές, για εντάσεις, για πράγματα που έρχονται ξαφνικά χωρίς να μπορέσουμε να το προβλέψουμε. Για τα καλύτερα. Ναι. Τα καλύτερα είναι για το γιορτινό τραπέζι. Πάμε να πούμε ένα-ένα τα ζώδια. Πάμε να δούμε ένα-ένα τα ζώδια και γενικότερα πώς θα επηρεάσει το κάθε ζώδιο εβδομάδα. Γιατί από εκεί και πέρα, ξέρεις, για τον καθένα ξεχωριστά φωτίζει ένα δικό του κομμάτι στο κάθε οροσκόπιο. Για τους κρυούς είναι μία εβδομάδα σως, ιδιαίτερα για τους κρυούς του πρώτου δεκαημέρου, οι οποίοι θα έρθουν αντιμέτωποι με σχέσεις και συνεργασίες και μάλιστα τα λέγαμε έτσι με πολύ ξαφνικό και αναπάντεχο τρόπο, προκειμένου να ξεκαθαρίσουν, και να ξεκαθαρίσουν τα κακώς κείμενα της σχέσης τους, της ζωής τους, οι οποίες δεν εξυπηρετούν πλέον το σκοπό ή τις επιθυμίες τους. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή στο πώς θα κινηθούν, στο πώς θα ανταποκριθούν στους άλλους, μια και εκείνοι έχουν μια διάθεση περισσότερο επαναστατική, δεν συμβιβάζονται εύκολα, οπότε μπορεί πολύ εύκολα τα πράγματα γύρω τους να γίνουν πολύ δύσκολα, οπότε θέλει προσοχή, γιατί είναι και τέτοιες μέρες. Καλό είναι να κρατήσουν πιο χαμηλούς τόνους όσο μπορούν, βεβαίως. Λίγο νερό στο κρασί μας όλοι. Λίγο νερό στο κρασί μας όλοι. Έτσι. Αυτό ισχύει για όλα τα ζώδια. Ναι, είναι γενική συμβουλή για όλα. Ακριβώς. Για τους Ταύρους, η εβδομάδα παρουσιάζει έντονες εξελίξεις και για αυτούς, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα εργασιακά τους εδώ. Περισσότερο για τους Ταύρους του πρώτου δεκαημέρου, μπορεί να έρθουν αντιμέτωποι με κάποιες συμπεριφορές, οι οποίες ενδεχομένως να είναι ρηχτικές απέναντί τους ή προκλητικές. Και να μπουν στη διαδικασία να απαντήσουν. Και αυτό όλο να τους δημιουργήσει ένα θέμα και με πρόσωπα συναδέλφους και με ανωτέρους τους. Καλό είναι, και γενικά το εργασιακό τους κλίμα είναι έντονο, έχει εντάσεις. Ναι. Οπότε καλό είναι να το προσέξουν και να... γιατί μπορεί να δημιουργηθούν και ψυχρότητες, αλλά και γενικά παίζουν και γεγονότα τα οποία δεν τα περιμένουν. Πάλι χαμηλή τόνη και εδώ, γιατί είναι εύκολο να πάρουν πολύ μεγάλες προεκτάσεις, πολύ μικρά πράγματα. Για τους διδύμους ενεργοποιείται πολύ ερωτική ζωή σε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, η οποία θα περάσει από αρκετές αναταράξεις, όχι απαραίτητα κακές εδώ, αλλά θα υπάρξουν τα γεγονότα τα οποία θα τους κάνουν να κινηθούν πολύ πιθανά σε μια άλλη κατεύθυνση από αυτήν που είχαν ήδη δρομολογήσει να κινηθούν. Για παράδειγμα, αν έχουν μια ήδη υπάρχουσα σχέση, μπορεί να τους προκύψει κάτι τελείως καινούριο που θα τους ξεσηκώσει και θα τους κάνει να δούνε, να θελήσουν να αφήσουν αυτό που είχαν. Για κάποιους διδύμους που έχουν παιδιά, ενδεχομένως να προκύψουν και ζητήματα που αφορούν τα παιδιά τους και να χρειαστεί να τους αφιερώσουν περισσότερο χρόνο. Αλλά εκείνο και αν είναι σε μια... αν κάποιοι διδύμοι δρομολογούν κάποια σχέδιά τους, κάποιες ιδέες τους στην περίοδο αυτή, ενδεχομένως να τα δούνε να κατευθύνονται σε μια άλλη κατεύθυνση από αυτή που έχουν σκεφτεί ότι θέλουν να πάνε. Και αυτό όμως να τους βγει σε πολύ καλό. Μάλιστα. Οπότε αυτό καλό είναι να το προσέξουν και να ακολουθήσουν τη ροή των πραγμάτων. Για τους καρκίνους, περισσότερο για τους καρκίνους του πρώτου δεκαημέρου, οι εξελίξεις είναι έντονες και ραγδαίες και αφορούν περισσότερο το κλίμα της οικογενειακής τους ζωής, που τώρα φαίνεται και εδώ να περνά από αρκετές εντάσεις. Ιδιαίτερα για τους καρκίνους που έχουν μία μόνιμη σχέση ή γάμο, ενδεχομένως με τον σύντροφό τους να έχουν θέματα. Μάλιστα. Αλλά και η επαγγελματική ζωή θα έχει και αυτή αρκετούς λόγους να πυροδοτήσει γεγονότα. Οπότε καλό είναι να αφήσουν όσο το δυνατόν τις μέρες να περάσουν οι καρκίνοι, γιατί και η ερωτική ζωή και η επαγγελματική βάλλονται αρκετά, και να μην δημιουργούν θέματα τουλάχιστον από εκεί που δεν υπάρχουν. Μάλιστα. Για τους λέω... Μ' ακούτε? Και βέβαια. Για τους λέοντες, και ιδιαίτερα πάλι για τα λιοντάρια του πρώτου δεκαημέρου, εκείνο που χρειάζεται προσοχή είναι η καθημερινότητά τους, τα πρόσωπα με τα οποία συναλλάσσονται ή έρχονται σε επαφή σε καθημερινή βάση, οι συναλλαγές τους, ενδεχομένως να υπάρξουν κάποιες ανατροπές τις οποίες δεν περιμένανε, ή ακόμα κάποιες προγραμματισμένες συζητήσεις ή επαφές που μπορεί να έχουν κατά τη διάρκεια των ημερών, μπορεί να τους δώσουν άλλα αποτελέσματα από εκείνα που περίμεναν. Βέβαια, αυτό το γεγονός μπορεί να τους οδηγήσει κάπου καλύτερα τους λέοντες. Δεν είναι απαραίτητο δηλαδή ότι θα ανατραπούν τα γεγονότα τους και θα είναι κακό για αυτούς. Όχι. Μπορεί να βγουν κάποια λιοντάρια ιδιαίτερα ωφελημένα από αυτό. Μάλιστα. Οπότε και εδώ θα πούμε ότι καλό είναι να ακολουθήσουν τη ροή των ημερών και των γεγονότων. Για τους Παρθένους, εκείνο που ενεργοποιείται είναι τα οικονομικά τους.
Ενδεχομένως να τους βγουν κάποια ξαφνικά έξοδα τα οποία μπορεί να τους πιέσουν. Ή ακόμα οι μέρες έχουν μια τάση να χαλάμε χρήματα, μπορεί να χαλάσουν περισσότερα χρήματα από αυτά που είχαν υπολογίσει. Μάλιστα. Ή ακόμα να τους βγει και ένα θέμα με τα οικονομικά τρίτων ή με τα οικονομικά του συντρόφου. Να υπάρξει δηλαδή μια τέτοια αλλαγή. Καλό είναι και εδώ να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στο που ξοδεύουν τα λεφτά τους οι παρθένοι τις μέρες αυτές, γιατί μπορεί να βρεθούν εκτός προϋπολογισμού τελείως. Μάλιστα. Μιλάμε για αυτά που ξέρουμε, έτσι, γιατί τα υπόλοιπα με τον έργο εδώ δεν μπορούμε να τα υπολογίσουμε. Για τους ζυγούς η εβδομάδα είναι και αυτή μέσα στα ζώδια που δέχονται. Να πούμε ότι τα ζώδια που είναι πιο, αν θέλετε, στο μάτι της δυσκολίας, να πούμε του κυκλώνα, είναι οι κρυοί, καρκίνοι, ζυγοί και εγώκεροι του πρώτου δεκαημέρου. Αλλά και όσοι έχουν οροσκόπο ή προσωπικούς πλανήτες στα ζώδια και τα δεκαήμερα αυτά. Μάλιστα. Για τους ζυγούς λοιπόν του πρώτου δεκαημέρου, στο προσκήνιο είναι και εδώ το μέρος των σχέσεων και των συνεργασιών τους, ο οποίος περνάει από έντονες καταστάσεις. Τόσο με τον σύντροφό τους μπορεί να βρεθούν απέναντι από εριστικές ή προκλητικές συμπεριφορές, που να γύρει πολύ έντονες καταστάσεις στο μεταξύ τους. Αλλά και στον επαγγελματικό χώρο δεν είναι μια περίοδος που θα τους κάνει να ησυχάσουν εύκολα. Καλό είναι να χρησιμοποιήσουν τη γνωστή τους ευελιξία και τη διπλωματία προκειμένου να κρατήσουν τις ισορροπίες τουλάχιστον για αυτή την περίοδο και όσο μπορούν και να μην αφήσουν τα πράγματα να πάρουν άλλες διαστάσεις. Μάλιστα. Για τους σκορπιούς όλη αυτή η εβδομάδα αρχικά κινείται μέσα σε μια εσωτερική πίεση η οποία δεν τους επιτρέπει να λειτουργήσουν έτσι όπως θα θέλανε. Μπορεί να τους βγαίνουν και περισσότερες ανασφάλειες και κάποιες φοβίες πιο έντονες. Υπάρχει και το ενδεχόμενο οι σκορπιοί να βρεθούν μπροστά σε κάποιες αποκαλύψεις από ένα παρασκήνιο που συμβαίνει τον τελευταίο καιρό πίσω από την πλάτη τους και που τώρα έρχεται στο προσκήνιο. Ναι. Και τους κάνει να βγουν κάποια πράγματα πιο καθαρά, αλλά να πάρουν και θέση με κάποια άτομα και να καταλάβουν και όλες ποιοι είναι κοντά τους και ποιοι όχι μέσα από αυτό το ανακάτεμα. Μάλιστα. Για τους τοξότες, η διάθεσή τους την εβδομάδα αυτή είναι να ζήσουν έντονα, να κάνουν πράγματα που ενδεχομένως θα είναι έτσι διαφορετικά, έχουν μια τάση για αλλαγή και θέλουν να αφήσουν πίσω τους ό,τι μπορεί να τους πιέζει και να τους ζορίζει. Το φιλικό περιβάλλον είναι εκείνο που στέκεται κοντά τους, τους κάνει να περάσουν αρκετά καλά, να ζήσουν έτσι όπως το θέλανε. Ωστόσο, καλό είναι να προσέξουν κάποιες εμπλοκές που ενδεχομένως να δημιουργηθούν με κάποια φιλικά πρόσωπα. Περισσότερο για τους τοξότες του πρώτου δεκαημέρου, έτσι είναι λίγο πιο ευέλικτη την περίοδο αυτή, γιατί αν και είναι από αυτούς που δεν βάλλονται, θα λέγαμε, τουλάχιστον τόσο πολύ από την όψη του Άρη Ουρανού, αλλά καλό είναι να είναι λίγο προσεκτικοί στις συναλλαγές τους και στις επαφές τους. Μάλιστα. Και ερχόμαστε βέβαια στους εγώκερους. Για πες, γιατί έχουμε εδώ πέρα και τη διευθυντή παραγωγή μας, ο οποίος είναι εγώκερος. Είσαστε πολύ εκεί. Άμα σου πω ότι έχουμε μαζευτεί πολύ, πόσοι είμαστε, δεν θα το πιστέψεις. Θα το πιστέψω. Για πες. Θα το πιστέψω, γιατί όχι. Λοιπόν, για τους εγώκερους, φαίνεται να σας απασχολούν έντονα τα επαγγελματικά σας. Τι άλλο. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας το κλίμα έχει αναστάτωση σε θέματα που αφορούν την επαγγελματική ζωή και ενδεχομένως να υπάρξουν και ανατροπές στο σκηνικό, οι οποίες να έρθουν πολύ ξαφνικά και πολύ έντονα, ναι, από εκεί που δεν το περιμένετε, ιδιαίτερα βεβαίως για τους εγώκερους του πρώτου δεκαημέρου, και όμως σε ό,τι αφορά το οικογενειακό περιβάλλον ενδεχομένως να υπάρξουν και εκεί εντάσεις και ανατροπές, ιδιαίτερα αν έχετε μία μόνιμη σχέση ή γάμο. Καλό είναι να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στο τι λέτε, στο τι ζητάτε, στο πώς απαιτείτε κάτι από τον άλλον. Είναι θέματα τα οποία κινούνται σε πολύ ευαίσθητες ισορροπίες την περίοδο αυτή, οπότε χρειάζεται να είστε μάλλον πολύ προσεκτικοί στο λόγο σας. Μάλιστα, μου και στην καρδιά μου πέτρα. Να σου πω και η δική μου που τα λέω δεν είναι καλύτερη, γιατί και εμένα δεν είναι εύκολο να τα λέω έτσι. Πρέπει να λέω τα πιο ευχάριστα. Για πες. Λοιπόν, για τους υδροχώους, όλη η εβδομάδα υπάρχει μία έντονη τάση, περισσότερο απελευθερωτική, που θα τους κάνει να μην θέλουν έτσι συμβατικές καταστάσεις. Θα θέλουν να κάνουν πιο απελευθερωτικά πράγματα. Πολύ πιθανά να θελήσουν να κάνουν και ένα ταξιδάκι, έτσι να φύγουν λίγο, να ανανεωθούν. Ωστόσο, καλό είναι να προσέξουν πού πάνε και με ποιους πάνε τις μέρες αυτές. Και καινούργια πρόσωπα φαίνεται να έρχονται στη ζωή τους, τα οποία έχουν και έτσι
ιδιαίτερα έντονο χαρακτήρα. Πολύ πιθανά για τους υδροχώους να προκύψει και μια νέα ερωτική ιστορία. Mm-hmm. Πολύ διαφορετική από ό,τι είχαν μέχρι τώρα. Μάλιστα. Και για τους ιχθύς. Εκείνο που φαίνεται είναι να δημιουργείται μια ένταση με οικονομικά. Ναι. Περισσότερο με οικονομικά που αφορούν τρίτους, δάνεια, κάρτες, εφορίες κτλ. Ναι. Που τώρα έρχονται στο προσκήνιο με μια πιο έντονη μορφή. Mm-hmm. Και ενδεχομένως να ζητήσουν και λύσεις περισσότερο απαιτητές. Ναι. Και η ερωτική ζωή παρουσιάζει και αυτή με τη σειρά της, έτσι, αρκετά έντονες εξελίξεις και αναταραχές, με το πρόσωπο που τους ενδιαφέρει ιδιαίτερα για τους ιχθύες του πρώτου δεκαημέρου. Mm-hmm. Που και εδώ καλό είναι να προσέξουν οι φίλοι ιχθύς να είναι συγκρατημένοι. Μάλιστα. Γιατί είναι έκρηθμα τα πράγματα αρκετά. Μάλιστα. Θα πούμε ότι όλη εβδομάδα έχει αυτό το στίγμα. Ναι. Και οι δύσκολες όψεις, παρόλο που είναι, είπαμε, γιορτινό το κλίμα, συνεχίζονται. Δηλαδή και το τριήμερο είναι κάπως έτσι. Και μετά... Υπομονή, ψυχραιμία και όψεις είναι να θα περάσουν. Έτσι είναι. Λίγο νερό στο κρασί μας όλοι και να έχουμε καλή διάθεση και καλή την πίστη. Μια χαρά θα πάνε τα πράγματα. Ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας. Φιλιά πολλά. Καλά Χριστούγεννα, γιατί δεν θα τα πούμε μέχρι Επίσης, καλά Χριστούγεννα, ό,τι ποθείς. Υγεία, χαρά και ευτυχία νομίζω. Και αισιοδοξία πάνω απ' όλα. Φιλάκια πολλά, Ολυμπία μου. Να σε καλά. Γεια σου, γεια σου. Και εμείς πήγε 7 και η ώρα, τελειώσαμε για σήμερα. Θα τα πούμε μάλλον μετά τα Χριστούγεννα από ό,τι φαίνεται. Θα σας ευχηθώ και εγώ καλά Χριστούγεννα, να περάσετε καλά, να είστε γεροί, δυνατοί και υπομονή, γιατί τα καλύτερα σίγουρα κάποια στιγμή θα έρθουν. Να είστε καλά, καλά απόγευμα, φιλάκια πολλά.